Καλή σας μέρα, κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα, κυρία Δουλειεράκη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Γιατί... Υγεία, δύναμη και να διεκδικούμε. Αυτό είναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, για πείτε μας, έχετε απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τώρα. Αυτή η περίοδο είναι περίοδο αιχμής. Τα οξυμένα προβλήματα της αγροθιάς είναι μπροστά και βάζουν πλώρη για τον ξεκλειδισμό τους. Έτσι κι αλλιώς είναι βήματα τα οποία έχουν στόχο. Οι αγροτικοί σύλλογοι στα Αστερούσια και το Ηράκλειο συνεδρίασαν τα ΔΣ. Του απασχόλησαν αυτά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλλεστές και οι αγροτοκτηνοτρόφοι και εκτιμήσαμε ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και καλέσαμε λοιπόν και κάνουμε κάλεσμα στην Δευτέρα στην αίθουσα του ΚΑΠΗ των Αρχανών, εκεί, οι Αρχάνες, που στενάζει η αγροτιά, να συναντηθούμε εκεί και να ανταλλάξουμε απόψεις. Να κάνουμε εκτιμήσεις, να εκτιμήσουμε διαθέσεις και να βάλουμε πλώρα σε αυτό που ξέρουμε εμείς να κάνουμε, ότι, και ό,τι έχει δείξει λέει και η πείρα, ότι μόνο με αγώνες και την πάλη μας μπορούμε να ελπίζουμε για το επόμενο διάστημα. Στο ίδιο πλαίσιο νομίζω είναι και η κινητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα πολύ δύσκολα που έχετε ως παραγωγή μπροστά σας και από τους αγροτοκτηνοτρόφους των Χανίων της Ενωτικής Κίνησης, γιατί αυτοί αύριο έχουν και μία παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Χανίων. Απλά συνεπικουρικά το λέω μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ναι, κύριε, ναι, Καρκαβάτσο. Ναι, έτσι είναι και είναι συντονισμένη πανελλαδικά η κινητοποίηση των αγροτών, γιατί τα οξυμένα προβλήματα αγροτών είναι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Σωστά, αλλά αγροτών των μπλόκων, έτσι. Ακούστε, οι βιοπαλλεστές αγρότες δεν ξεχωρίζουν πια με τα πέλες. Η μορφή της Πανελλαδικής Επιτροπής έδειξε το δρόμο που θα διεκδικούμε μέσα από τα μπλόκα. Και τα μπλόκα δηλαδή είναι μορφή πάλης. Mm-hmm. Άρα εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι να συσπηρωθούμε, συνάδελφοι, από την κορφή του Εύρου μέχρι την Κρήτη, γιατί είναι κοινά τα ίδια προβλήματα σε εμάς, ναι, και στην Κρήτη δηλαδή και στην Ελμπάνω Ελλάδα. Αυτό που μας απασχολεί, κύρια, και αυτό το έχετε αναδείξει πολλές φορές από την εκπομπή σας και γενικότερα, είναι η πρωτοφανή αύξηση του κόστου παραγωγής. Φέτος τα εφόδια, τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα έχουν πάρει πάνω την ανιούσα. Έχουμε κόστος παραγωγής συν 40-50%. Αυτό το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Αυτή τη στιγμή το λάδι μας και τα προϊόντα, τα όλα τα, και τα κτηνοτροφικά και τα οπορολαχανικά, έχουμε κάποιες τιμές οι οποίες δεν είναι πραγματικές επί της ουσίας. Το λάδι, παράδειγμα, έχει μια τιμή η οποία είναι ικανοποιητική σε ένα βαθμό, αλλά δεν έχει λάδι. Και αυτό προκύπτει ότι η παραγωγή μετά τις εξελίξεις του Μαρταπρίλη με τα 38, δεν βοήθησαν την παραγωγή να δέσει και με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν λίγο λάδι. Του χρόνου όμως που θα έχουμε βετέμα, με βάση και το κοστολόγιο στα εφόδια, θα ανεβεί το κόστος παραγωγής στο 40-50%, συν και η τιμή βέβαια που θα έχει περισσότερο λάδι δεν θα είναι εκεί. Άρα τι ζητάμε? Ζητάμε κατοχύρωση της τιμής μας. Εγγυημένες τιμές τέτοιες που να μας δίνει ένα περιθώριο να ζήσουμε. Είναι παγιό το αίτημα αυτό. Χρόνια σας ακούω να το λέτε αυτό, κύριε Καρκαβάτσου, για εγγυημένη. Αυτό είναι το βασικό αίτημα, κυρία Δουλειαρά. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια. Είναι λογικό λοιπόν να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες συνάντησης και σκέψης και συνεννόησης για να οργανώσουμε την πάλη μας μόνο με μορφές αγώνες τέτοιες που να καταλάβουν και ποιοι είμαστε τελικά, έτσι. Γιατί όσοι κάνουν τους μάγκες στη διαχείριση αποπροσανατολίζουν τους αγρότες. Γι' αυτό το παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Αυτά οι φιέστες, οι κοτιλιές και τα κουρσάτα μαντήλια δεν λύνουν το αποτέλεσμα. Ίσα ίσα που αποπροσανατολίζουν τον αγρότη, υποβαθμίζουν και κάνουν έκπτωση στην αγωνιστική του διάθεση. Αυτό εμείς δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό καλούμε την αγροτιά, τους βιοπαλλεστές αγρότες στη Δευτέρα στις Αρχάνες, να βάλουμε κάτω το ζήτημα και να δούμε τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Αυτό που λέμε εμείς, αγώνες
και την πάλη μας που μπορούμε έτσι να ελπίζουμε. Κόστος παραγωγής, τιμές παραγωγού, εγγυημένη τιμή παραγωγού, δασικοί χάρτες, βέβαια, ακρίβεια. Βέβαια. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από την άλλη, τιμές του ρεύματος, και ξέρουμε πού έχουν πάει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν για την καθημερινή διαβίωση και τη δική σας και τη δική μας, όλων μας συνολικά, κύριε Καρκαβάτσο. Και μένω σε αυτές τις αναφορές προς το παρόν. Να συμπληρώσω όμως ότι οι άνθρωποι επίσης εκεί στα Χανιά, οι συνάδελφοί σας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι, και στο Ρέθυμνο θα γίνει η ανάλογη κινητοποίηση αύριο Παρασκευή. Υπάρχουν επεξεργασίες και εξελίξεις στην πορεία να φανεί και το Ρέθυμνο με την πορεία και τις αγωνιστικές διαθέσεις. Γιατί δεν έχω πάρει κάποια ανακοίνωση, γιατί στηρίζομαι σε αυτά τα οποία μας ενημερώνεται ότι θα γίνουν, και γι' αυτό το λόγο και δεν το ανέφερα και δεν το είπα. Άμεση μείωση του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, συνολική μείωση του αγροτικού ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά, λέει από τη δική της την πλευρά η ενωτική κίνηση των Χανίων, τη Δευτέρα 31 του μήνα και η πανχανιώτικη κινητοποίηση με τα αγροτικά και τα τρακτέρ στις 11 το πρωί στον κόβο των Μουρνιών. Προσέξτε όμως τώρα, μιας που μιλάμε για το ρεύμα, ακούστε μια είδηση. Με υψηλές τιμές φυσικού αερίου και ρεύματος θα πρέπει να μάθουν να ζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού το πρώτο τρίμηνο του 2021, το οποίο έφερε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη σε επίπεδα προ-πανδημίας αύξηση 3% σε σχέση με το 20. Η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στα 105 ευρώ ανά μεγατόρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 211%. Ακριβότερη αγορά στο τρίτο τρίμηνο αναδείχθηκε η Ιρλανδία με μέση τιμή 157 ευρώ, δεύτερη το Ηνωμένο Βασίλειο με 152 ευρώ, τρίτη η Ιταλία με 125, ακολουθεί τέταρτη δηλαδή η Ελλάδα με τιμή 119,4 ευρώ και οι χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου με λίγο πάνω από τα 118 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εντάξει. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με, λέμε εμείς. Κοιτάξτε, αυτό είναι που συνεπάγεται στη λογική του αιτήματος μείωση του κόστου παραγωγής. Να μας δώσουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, να κατεβάσουν την τιμή του αγροτικού ρεύματος, να καταργήσουν αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Στα αντιοστάσια, κυρία Δουλγεράκη, έχει έρθει ο λογαριασμός και οι αγρότες τραβούν τα μαλλιά τους. Οι Δήμοι προσαρμόζονται σε αυτή την κατεύθυνση με τροποποίηση του προϋπολογισμού και είναι και αυτή σε κατάσταση άθλια. Εσείς θέσεις λοιπόν, και προτάσεις είναι... έχετε, το ζητούμενο είναι κατά πόσο κατά πόσο εισακούγονται όλα αυτά τα αιτήματα και κουβεντιάζονται τα οποία υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ο δρόμος του αγώνα, το δρόμος της πάλης, η διεκδίκησης, μόνο αυτός καταλαβαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο και μόνο με τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει τώρα αρχίζουν και τα στρίφνουν, τα κάνουν γαργάρα, λένε ας πούμε για μειώσεις στο ρεύμα και τα λοιπά, που είναι πάλι και αυτά ψίχουλα, το κόστος παραγωγής δεν τα αγγίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρκαβάτσο. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα, καλά να είστε. Καλά.